Καλησπέρα, ονομάζομαι Αθανάσιος Δημητράκης και το θέμα της εισήγησής μου είναι η συμβολή της επικοινωνίας μεταξύ καθηγητή συμβούλου και φοιτητών για την ικανοποίηση των μαθησιακών τους αναγκών στα πλαίσια της εξαποστάσεως εκπαίδευσης σύμφωνα με τις απόψεις των φοιτητών του ΕΑΠ. Η δομή της έρευνας είναι η εξής: εισαγωγή θεωρητικό υπόβαθρο, στόχος και ερευνητικά ερωτήματα, μέθοδο προσέγγισης, αποτελέσματα κύρια ευρήματα, συμπεράσματα και μελλοντικές προεκτάσεις. Στις σπουδές από απόσταση, η επικοινωνία μεταξύ διδάσκοντα και διδασκόμενου είναι ιδιαίτερη σημαντική, καθώς αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ολοκλήρωση των σπουδών και την επιτυχία ενός προγράμματος εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τις απόψεις των διδασκόμενων του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδές συνεκπαίδευσης του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου σχετικά με τη συμβολή της επικοινωνίας τους με τον διδάσκοντα καθηγητή σύμβουλα για την ικανοποίηση των μαθησιακών τους αναγκών. Η εξαποστάσεως εκπαίδευση απευθύνεται σε όσους αδυνατούν να παρακολουθήσουν μαθήματα του παραδοσιακού συστήματος και η διδασκαλία συντελείται σε διαφορετικό χρόνο και τόπο από αυτόν στον οποίο παράγεται. Διακρίνεται για τις αρχές και τις καινοτομίες της μεθοδολογίας της σε σχέση με τη συμβατική διδασκαλία και καθοριστικός παράγοντας για την πορεία μάθησης των διδασκόμενων είναι η επικοινωνιακή αλληλεπίδραση μεταξύ διδασκόντων και διδασκόμενων. Οι θέσεις των θεωρητικών της εξαποστάσεως εκπαίδευσης σχετικά με την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση παρουσιάζουν σχετική διαφοροποίηση. Σύμφωνα με τον Κόκο, μελετητές επικεντρώνουν την προσοχή τους στη διάσταση της ανεξαρτησίας του διδασκόμενου απέναντι στο διδάσκοντα και επισημάνουν ότι σε αυτό το σημείο εντοπίζεται η διαφορά μεταξύ της εξαποστάσεως εκπαίδευσης και της συμβατικής εκπαίδευσης και βασίζεται στην εξατομίκευση της μάθησης, κυρίως μέσω από τη μελέτη του υλικού που προσφέρει το Ίδρυμα. Αντίθετα, άλλοι θεωρητικοί τονίζουν τη σπουδαιότητα της εμπλοκής του διδασκόμενου και της αφίδρομης επικοινωνίας που αναπτύσσει με τον διδάσκοντα και την εκπαιδευτική διαδικασία. Η βιβλιογραφική έρευνα έδειξε ότι αρκετοί μελετητές τονίζουν τη σπουδαιότητα της ύπαρξης επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης στην εξαποστάσεως εκπαίδευσης και συγκλίνουν στο ότι ο διδάσκοντας είναι το κλειδί, γεγονός που έδωσε το απαραίτητο ένασμα για την πραγματοποίηση της παρούσας εργασίας με θέμα σκοπό μελέτη την επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων και διδασκόμενων. Αξίζει λοιπόν να διερευνηθούν οι απόψεις των διδασκόμενων για τη συμβολή της επικοινωνίας μεταξύ των ιδίων και του διδάσκοντα στην ικανοποίηση των μαθησιακών αναγκών στα πλαίσια της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Σκοπός και στόχος της έρευνας. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τις απόψεις των διδασκόμενων του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδές στην εκπαίδευση του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου σχετικά με τη συμβολή της επικοινωνίας τους με τον διδάσκοντα, καθηγητή σύμβουλο, για την ικανοποίηση των μαθησιακών τους αναγκών. Οι στόχοι της έρευνας προς διερεύνηση και αποτύπωση είναι οι εξής: ο καθορισμός των μέσων επικοινωνίας που προτιμούν οι διδασκόμενοι και οι λόγοι που τα επιλέγουν, σύμφωνα με τους διδασκόμενους, η καταγραφή των μορφών υποστήριξης και ανατροφοδότησης που επιζητούν οι διδασκόμενοι από τους διδάσκοντες για την κάλυψη ή ικανοποίηση των αναγκών τους, σύμφωνα με τους διδασκόμενους, ο εντοπισμός των χαρακτηριστικών που χρειάζεται να έχουν οι διδάσκοντες ώστε να υποστηρίξουν τους διδασκόμενους μέσα από την επικοινωνία σύμφωνα με τους διδασκόμενους. Τα ερευνητικά ερωτήματα που προέκυψαν από την βιβλιογραφική επισκόπηση είναι τα εξής: ποια είναι τα μέσα επικοινωνίας που προτιμούν οι διδασκόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα καθηγητή τους στο ΕΑΠ και για ποιο λόγο; Ποιες μορφές υποστήριξης και ανατροφοδότησης επιζητούν οι διδασκόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές από το διδάσκοντα καθηγητή για την κάλυψη ικανοποίηση των αναγκών τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΕΑΠ; Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να διαθέτει ο διδάσκοντας καθηγητής του ΕΑΠ για να είναι αποτελεσματικός για τους διδασκόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές; Ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή της έρευνας ακολουθεί τις αρχές και τις πρακτικές της ποσοτικής μεθοδολογικής προσέγγισης. Ως μέσο συλλογής δεδομένων έχει επιλαγεί έντυπο ερωτηματολόγιο δομημένων ερωτήσεων με βάση το σκοπό της έρευνας στις οποίες ο ερωτώμενος απαντά γραπτός. Ως δείγμα, ορίζουμε τους διδασκόμενους του μεταπτυχιακού προγράμματος του ΕΑΠ
σπουδές συνεκπαίδευσης και συγκεκριμένα όσοι παρακολουθούν τη θεματική ενότητα εκπαιδευτική έρευνα στην πράξη. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2019-20 στο χρονικό διάστημα μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου. Το τελικό δείγμα αποτέλεσαν 52 διδασκόμενοι φοιτητές της θεματικής ενότητας του ΕΑΠ. Για την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική και επαγωγική στατιστική με χρήση του στατιστικού προγράμματος. Η αξιοποίηση της έρευνας εξασφαλίστηκε με τη χρήση του δίκτυου Cronbach α στις ερωτήσεις κλειστού τύπου. Τα κύρια αποτελέσματα και ευρήματα παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα. Οι γνώσεις των περισσότερων στη χρήση νέων τεχνολογιών ήταν ικανοποιητικές. Μόνο το 23,1% είχε προηγουμένως εμπειρία στις σπουδές της εξαποστάσεως εκπαίδευσης, κυρίως από το ΕΑΠ και το ΕΚΠΑ. Το ποσοστό των διδασκόμενων που παρακολούθησαν για πρώτη φορά θεματική ενότητα ήταν 59,6%, με το υπόλοιπο ποσοστό να έχουν ολοκληρώσει έστω και μία θεματική ενότητα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων ανήκει στα τμήματα της Θεσσαλονίκης για την παρακολούθηση των ΟΣΟΣΟΥ, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό σε τμήματα της Αθήνας και της Πάτρας. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί πως από τον αριθμό των τμήματων έχουμε και τον αντίστοιχο αριθμό των διδασκομένων που δίδαξαν. Η επικοινωνία μεταξύ φοιτητών και καθηγητή συμβούλου. Στην προσπάθεια διερεύνησης επικοινωνίας που αναπτύχθηκε ή όχι ανάμεσα στους διδασκόμενους και στους διδάσκοντες, το μεγαλύτερο μέρος των διδασκόμενων συμφώνησαν ότι οι διδάσκοντες ήταν πρόθυμοι να επικοινωνήσουν μαζί τους κατά τη διάρκεια των ΟΣΟΣΟΥ και αυτή η προσωπική επαφή και επικοινωνία με τον καθηγητή σύμβουλο συνέβαλε στη δημιουργία θεωρητικού κλίματος για τη συνέχιση της επικοινωνίας. Οι κυριότεροι λόγοι που οδήγησαν στην έναρξη αυτής της επικοινωνίας ήταν οι δυσκολίες για την εκπόνηση της εργασίας και οι απορίες πάνω στο υλικό μελέτης, μεταξύ των λόγων για τους οποίους οι διδασκόμενοι δίστασαν να επικοινωνήσουν με τους καθηγητές συμβούλους. Κυριότερος λόγος ήταν η μη ταύτιση των διαθέσιμων χρόνων μεταξύ τους. Ακολούθως διερευνήθηκαν οι λόγοι στους οποίους οφείλεται η ενδεχόμενη διακοπή της επικοινωνίας με τους καθηγητές συμβούλους. Η πλειοψηφία των διδασκόμενων δεν διέκοψε την επικοινωνία. Σχετικά με το ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος επικοινωνίας, οι διδασκόμενοι στην κορυφή της λίστας τοποθέτησαν την πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία στις ΟΣΟΣΟΥ. Αρχικά, διερευνήθηκε κατά πόσο η επικοινωνιακή σχέση που αναπτύχθηκε με τους καθηγητές συμβούλους βοήθησε στη μάθηση, αλλά και στην ολοκλήρωση των σπουδών τους μη εγκατάλειψη με αποτέλεσμα να δείχνουν όλο και το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων να συμφωνεί. Στην ερώτηση πώς χαρακτηρίζεται την υποστήριξη που λαμβάνατε από τους καθηγητές συμβούλους κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι διδασκόμενοι στην πλειοψηφία τους δήλωσαν ότι ήταν επαρκείς και αποτελεσματικοί. Οι συναισθηματικές ανάγκες που καλύπτονται από την επικοινωνία παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα, με την εθάριση εμψύχωση να έχει το μεγαλύτερο αριθμό αναφορών. Οι επικοινωνιακές δεξιότητες του καθηγητή συμβούλου. Στη τελευταία ομάδα ερωτήσεων αναζητήθηκαν οι επικοινωνιακές δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει ο καθηγητής σύμβουλος, αλλά οι τρόποι βελτίωσης επικοινωνίας. Αρχικά διερευνήθηκε αν ο καθηγητής σύμβουλος εφάρμοσαν τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων στην πράξη, με την πλειοψηφία των διδασκόμενων να συμφωνεί ότι εφαρμόστηκαν. Διερευνώντας ποιες επικοινωνιακές κοινωνικές δεξιότητες πρέπει να διαθέτει ο καθηγητής σύμβουλος, διαπιστώθηκε ότι οι διδασκόμενοι θεωρούν πολύ σημαντικό ότι ο καθηγητής σύμβουλος πρέπει να είναι φιλικός, ανοιχτός στην επικοινωνία, να υποκινεί, να κατανοεί και να είναι μεταδοτικός. Αρκετά σημαντικό θεωρούν το προσωπικό ενδιαφέρον και την υπομονή. Επίσης, ένας άλλος λόγος είναι και να είναι πιο τακτικός στην επικοινωνία. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ο καθηγητής σύμβουλος ώστε να είναι αποτελεσματικός στην εξαποστάσεως εκπαίδευσης, οι διδασκόμενοι θεωρούν πολύ σημαντικό ο καθηγητής σύμβουλος να έχει ποιοτική ανατροφοδότηση, να έχει γνώση του αντικειμένου, να κάνει επικοδομητική κριτική και να είναι δίκαιος στη βαθμολόγηση. Συμπεράσματα. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας βοήθησε να κατανοήσουμε τις απόψεις των διδασκόμενων της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας για το πώς η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση συμβάλλει στην ικανοποίηση των μαθησιακών αναγκών. Οι διδασκόμενοι θεωρούν αποτελεσματικότερη την επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο.
Αυτό συνηγορεί και η μαζική συμμετοχή στις OSU, όπου δίνεται η δυνατότητα διαπροσωπικής επαφής και ανάπτυξης εμπιστοσύνης με τον καθηγητή σύμβουλο. Επίσης, διαπιστώθηκε η προθυμία των διδασκόμενων να επικοινωνήσουν στα χρονικά διαστήματα ανάμεσα στις OSU, γεγονός που οφείλεται στη μοναχική πορεία της μελέτης τους, όπου είναι δυνητική η δημιουργία αισθήματος απομόνωσης, απογοήτευσης και γι' αυτό δημιουργείται τη ανάγκη της ανθρώπινης παρουσίας. Στις περιπτώσεις όπου η επικοινωνία επιτυχάνεται για να καλύψει τόσο τις εκπαιδευτικές όσο και τις θεσματικές ανάγκες, οι διδασκόμενοι θεωρούν ότι συμβάλλει θετικά στη μάθηση. Ο καθηγητής σύμβουλος ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, βοηθώντας στην επίλυση των αποριών τους, αλλά και θαρρύνοντας και υποστηρίζοντάς τους στη συνέχεια των προσπαθειών τους. Για την κάλυψη όμως των αναγκών τους, η έρευνα έδειξε ότι οι διδασκόμενοι ζητούν επικοινωνιακές δεξιότητες από τους καθηγητές συμβούλους. Η χρήση αυτών των δεξιοτήτων, ανοιχτή και ικανή στην επικοινωνία, φιλικότητα και διαθεσιμότητα, έχει σημασία τόσο για τις OSU όσο και για το μεσοδιάσημα αυτών. Η επάρκεια ή μη των δεξιοτήτων αυτών από τους καθηγητές συμβούλους επηρεάζει ανάλογα την προώθηση των διδασκομένων. Από τις αναφορές των διδασκόμενων διαπιστώθηκαν πως όλοι οι καθηγητές σύμβουλοι δεν συμπεριφέρονται το ίδιο. Στις περιπτώσεις όπου οι καθηγητές σύμβουλοι δεν διέθεταν επαρκείς δεξιότητες, οι διδασκόμενοι ένιωσαν απογοήτευση, αποξένωση και έκαναν αρκετές βελτιωτικές προτάσεις. Αντίθετα, όσοι οι καθηγητές σύμβουλοι δημιούργησαν ζεστό φιλικό κλίμα, οι διδάσκοντες ένιωθαν ασφάλεια και αποδοχή. Και αυτό αποτελεί ισχυρό παράγοντα για τη συνέχιση των σπουδών τους. Από τα παραπάνω διαπιστώνεται πως η διαπροσωπική επικοινωνία παραμένει ισχυρός παράγοντας προώθησης για τους διδασκόμενους, αφού έχουν ανάγκη εξατομίκευσης υποστήριξης τόσο σε εκπαιδευτικές όσο και σε συναισθηματικές ανάγκες. Μελλοντικές προεκτάσεις. Διαπιστώντας το σημαντικό επικοινωνιακό ρόλο του καθηγητή συμβούλου, η παρούσα εργασία δίνει ένασμα για περαιτέρω έρευνα. Αρχικά, θα πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των ερωτηθέντων σε περισσότερα τμήματα της θεματικής ενότητας, καθώς επίσης να συμπεριληφθούν και περισσότερες θεματικές ενότητες του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Ιδιαίτερα, όμως, σημαντική είναι η διερεύνηση των απόψεων και των καθηγητών συμβούλων σχετικά με τη συμβολή της επικοινωνίας, ώστε να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα και από τις δύο πλευρές. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.